Για ηλεκτρικά ταξί θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, που είναι αντικείμενο της συνεργασίας του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και Επιχείρησης Ραδιοταξί της Θεσσαλονίκης. Πρόθεση λοιπόν είναι ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στα ραδιοταξί της εταιρείας Άμεσα, έτσι ώστε εντός του 2019 τα πρώτα ηλεκτροκίνητα ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης. Ο κύριος Άγγελος Μπεκιάρης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεκιάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον οπωσδήποτε ζήτημα. Αποτελεί σίγουρα το μέλλον η ηλεκτροκίνηση στην κίνηση, θα πω εγώ. Πόσο φιλόδοξο λοιπόν είναι αυτό Έχουμε το σχέδιο? Έχουμε καλά νέα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι μετά από συνάντηση που επιδίωξαν η ίδια η επιχείρηση και εμείς με τον υπουργό, τον κ. Σπίρτζη, χτες μόλις κατατέθηκε και πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή ότι πλέον μπορούν τουλάχιστον τυπικά και νομικά τα ταξί, τα ηλεκτρικά να κυκλοφορούν. Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά καμιά φορά στα μικρά κολλάμε. Φυσικά είναι το πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, χρειαζόμαστε φορτιστές. Εδώ λοιπόν μας έχει αναθέσει ο ΔΔΕ μια μελέτη, την οποία καταθέτουμε μέσω του μήνα αυτού για να τη δώσουμε στη ΡΑΕ, για το πόσους φορτιστές χρειαζόμαστε πανελλαδικά. Μιλάμε περίπου για 80 ταχυφορτιστές στο δίκτυο των εθνικών οδών και 3.000 σε πρώτη φάση στις πόλεις. Για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά, είχαμε κάνει τη μελέτη και την είχαμε παραδώσει ήδη δωρεάν στο Δήμο, όπου πλέον στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακριβώς που πρέπει να μπουν. Και είναι προφανές ότι δεν θα τα τοποθετήσει όλο το κράτος. Σίγουρα και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεισφέρει και συνεισφέρει αρκετές εταιρείες στάθμευσης. Εμείς ήδη τοποθετούμε τον πρώτο ταχυφορτιστή και σημαντικό φορτιστή με δικά μας έξοδα μαζί με τα ΕΛΠΕ σε ένα από τα δικά τους. Στη Θέρμη, σε έναν δικά τους σταθμούς φόρτισης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αμέσως μετά από αυτό θα ξεκινήσει η προκήρυξη. Σε 1,5 χρόνο θα έχουμε αρκετούς φορτιστές. Το τελευταίο κομμάτι βέβαια είναι το κόστος. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ένα ηλεκτρικό όχημα είναι αρκετά ακριβότερο από το αντίστοιχο συμβατικό. Και για τα ταξί έχει και το πρόβλημα ότι στα 105.000 χιλιόμετρα περίπου πρέπει να αλλάξει την μπαταρία. Η οποία μπαταρία κάνει και 3 και 4 χιλιάρικα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πρώτα απ' όλα μικρές αλλαγές νομοθετικές, εύκολες. Μία από αυτές είναι για παράδειγμα ότι αναγνωρίζει ο νόμος στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα ως ηλεκτρικά, τα αμυγός ηλεκτρικά. Ενώ αυτά που είναι ηλεκτρικά, αλλά έχουν ένα μικρό κινητηράκι, λέγεται range extender, που όταν πάει να μείνεις από ενέργεια, μόνο τότε κινητοποιείται. Αυτό δεν κινείται παράλληλα. Αυτό λοιπόν είναι καθαρός ηλεκτρικό. Αυτό λοιπόν δεν το αναγνωρίζει ο νόμος και δεν του δίνει την απαλλαγή την πλήρη από την, από τον φόρο ταξινόμησης και κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, τα λεγόμενα υβριδικά, τα οποία όμως επίσης φορτίζουν την πρίζα, όχι αυτά που δεν φορτίζουν, σε όλες τις χώρες θεωρούνται ηλεκτρικά. Άρα θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει λίγο να διευρύνουμε αυτόν τον όρο, όπως και στην Ευρώπη. Και τέλος, πιθανότατα να χρειαστεί και για το πρώτο 1% των συνόλων των οχημάτων ή 10% των νέων κυκλοφορούντων, να μπούμε και στη διαδικασία, όχι να δώσουμε χρήματα, αλλά να αφαιρέσουμε εκείνον των κρυφών φόρο στα τελωνία, έτσι ώστε να μας έρθουν λίγο ως πολύ μία ή άλλη με τα κλασικά. Τι σημαίνει αυτό? Τι απώλεια θα έχει το κράτος εάν στο 1% των οχημάτων δεν εισπράττει το φόρο? Πιστεύω θα τον αντέξει και ας έχουμε δύσκολες στιγμές. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει όμως για τον πελάτη του ταξί αυτό, κύριε Μπεκιάρη? Δηλαδή, αν θα μπω εγώ σε ένα ηλεκτροκίνητο ταξί και όχι σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Κοιτάξτε να δείτε. Και τι σημαίνει και για την πόλη, για την κυκλοφορία? Για τον πελάτη, για τον οδηγό, για την πόλη. Εγώ θα σας προσκαλέσω προσωπικά, αλλά και όλους τους ακροατές, στις 11 του Νοέμβρη ανοίγουμε Κυριακή, τελείως δωρεάν, το Ινστιτούτο μας, το 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Και μεταξύ πολλών άλλων, δυναμικούς προσωμιωτές οδήγηση αυτοκινήτου, μηχανής, εικονική πραγματικότητα, μπλα μπλα μπλα, δείχνουμε, μπορεί να οδηγήσει και 2-3 ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα από 2 διαφορετικές εταιρείες και να καταλάβεις τι σημαίνει ηλεκτροκίνητο. Γιατί αν δεν το οδηγήσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Μιλάμε για μια επιτάχυνση 0-100 χιλιόμετρα σε 5 δευτερόλεπτα. Μια καταπληκτική άνεση και ευχάριστη οδήγηση, που είναι σημαντικό για τον οδηγό. Μιλάμε μηδενικό θόρυβο, πολύ σημαντικό για την πόλη. Μηδενικά καυσαέρια, τραγικά πολύ σημαντικά για πόλη, όλους. Έτσι. Και μια τεράστια άνεση, ακόμα και σε μικρά οχήματα. Εγώ, όταν κυκλοφόρω με ένα από το Ινστιτούτο, όσοι το κοιτάνε λένε τι είναι αυτό. Πραγματικά είναι μια άλλη ποιότητα ζωής και μια άλλη ποιότητα κυκλοφορίας. Είναι όμως προσιτή προς τον πολίτη σήμερα? Όπως είπα, χρειάζεται σήμερα. Δεν είναι τόσο
μεγάλη η διαφορά η οικονομική στα, ας πούμε, μικρής, δεν το λέω κυβισμού, δεν υπάρχει κυβισμού, στα σχετικά μεσαία οχήματα. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα να κάνουμε λίγα μέτρα, όπως είπα, έστω για τα πρώτα 1%, ώστε να αρχίσει αυτό το πράγμα να κυκλοφορεί. Και η ιδέα είναι για, ο σχεδιασμός είναι για περισσότερα από 1.000 οχήματα. Μιλάμε για 100 πρώτα, για 100 πρώτα ταξί σε ένα στόλο 800. Σκεφτείτε ότι τόσα περίπου 100 ταξί υπάρχουν και αυτά που συνδέουν ηλεκτρικά από το αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ στην πόλη. Άρα δεν είναι μικρός. Ο αριθμός είναι πολύ καλός για Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η πρώτη πρωτοβουλία γι' αυτό, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και επηρέασε τον νόμο. Και η Θεσσαλονίκη είναι μπροστά και σε αυτό το αντικείμενο. Άρα λοιπόν θα δούμε την πόλη να γεμίζει με τέτοιους ταχυφορτιστές, κύριε Μπεκέρη. Θα δούμε την επόμενη διετία να έχουμε φορτιστές και ταχυφορτιστές στην πόλη. Θα δούμε θα μπορεί οχήματα. Να φορτίζει ο καθένας, εάν έχει όχημα τέτοιο. Κοιτάξτε, προφανώς στους δημόσιους μπορεί να φορτίσει ο καθένας, αλλά και στους ιδιωτικούς απλώς έχει ένα κόστος. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Σκεφτείτε ότι αν φορτίσουμε το όχημά μας με τη βενζίνη, μιλάμε. Μέχρι που πάμε. Από 1/5 και κάτω. Mm-hmm. Άρα είναι τεράστιο το όφελος το οικονομικό πέρα από όλα τα άλλα. Και γι' αυτό το λόγο, αν κανείς κάνει μια μικρότερη επένδυση, μια λίγο μεγαλύτερη επένδυση στην αρχή, που μπορεί να είναι και 20%, ή αν αυτό το κερδίσει, ελπίζουμε, με κάποια φορολογική ρύθμιση, μετά πραγματικά θα δει μια ανάσα μεγάλη στην τσέπη του. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και το τι σημαίνει μηδέν καυσαέρια για την πόλη. Πιστεύω, είδατε πριν και τα λεωφορεία. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια ευκαιρία να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά μέτρα που μπορούμε να κάνουμε. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον, όπως είπα και στην αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπεκέρη, που ήσασταν μαζί μας.